Στη μέση έμεινε η επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της πόλης που είχε ξεκινήσει μετά την παρέλευση του πρώτου τριμήνου της έντονης μετασεισμικής ακολουθίας από τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2016. Η σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι εκατοντάδες μετασεισμοί που ακολούθησαν δημιούργησαν ανεξίτηλες μνήμες στους κατοίκους των Ιωαννίνων. Από την άλλη όμως αποτέλεσαν και ένα μάθημα προσαρμογής σε αντίστοιχες συνθήκες. Η διαδικασία που ξεκίνησε τότε να υλοποιείται σε συνεργασία των τοπικών φορέων με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας δεν έκανε και πολλά από τα σχεδιαζόμενα βήματα, όπως ανέφερε μιλώντας στο ITV ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Είχαμε πει τότε στο σεισμό των Ιωαννίνων να κάνουμε αυτό που λέμε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πόλης των Ιωαννίνων. Είχε αρχίσει δειλά-δειλά τότε, γιατί ήταν, ξέρετε, ευαισθητοποιημένος ο κόσμος και οι αρχές να το κάνουμε, να δρομολογούμε τις διαδικασίες δηλαδή να το κάνουμε, αλλά στην πορεία εξατμίστηκε, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Αυτό το επαναφέρω πάλι, γιατί καλύτερα είναι να σχεδιάζουμε, καλύτερα είναι να προγραμματίζουμε, καλύτερα είναι να κάνουμε πέντε πράγματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι, παρά να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Η επισήμανση, αν καταλαβαίνω καλά, απευθύνεται κυρίως προς τους τοπικούς φορείς, έτσι? Και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Και κυρίως είναι θέμα Δήμου τώρα, γιατί και η περιφέρεια βέβαια είναι αρμόδια για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, αλλά και ο Δήμος θα πρέπει. Οι Δήμοι και οι καινούργιες δημοτικές αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα. Γιατί και με τα τελευταία γεγονότα στο Μάτι και, και στη Μάντρα και σε άλλες περιπτώσεις υπογραμμίζουν αυτά τα τραγικά γεγονότα, υπογραμμίζουν τη βαρύτητα που έχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση σε όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει, δηλαδή, εγώ σκοπεύω με την καινούρια σεζόν που έρχεται από το Σεπτέμβριο που αναλαμβάνουν οι τοπικοί άρχοντες σε όλη τη χώρα, να, είτε είναι περιφερειάρχες είτε είναι δήμαρχοι, καινούργοι και παλιοί, να κάνω δράσεις εκ μέρους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Απόλυτα καθησυχαστική στο μεταξύ είναι οι σεισμολόγοι λίγες ημέρες μετά το σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχε ως επίκεντρο το περασμένο Σάββατο περιοχές δυτικά της Καστοριάς και Φλόρινας εντός του αλβανικού εδάφους. Η μετασεισμική ακολουθία εξελίχθηκε, όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, με υποδειγματικό τρόπο, αφού εκτονώθηκε σε διάστημα 2-24 ώρων. Ήταν μια υποδειγματική σεισμική ακολουθία. Και με το σκεπτικό και με την προσέγγιση ότι δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, και αυτές τις ακολουθίες, αλλά και πολύ μεγαλύτερες, θα έλεγα ότι αυτή η ακολουθία που ήταν πολύ υποδειγματική, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ από επιστημονικής πλευράς, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό τάξης των 5,3 βαθμών και μέσα σε 2-3 μέρες, 3-24 ώρα, αποσβέστηκε με έναν υποδειγματικό τρόπο η ακολουθία. Δηλαδή είχαμε πολλούς σεισμούς στις τάξεις των 3-4 βαθμών και τα λοιπά, και πάρα πολλούς στις τάξεις των 2 βαθμών. Ναι. Και όλη αυτή η μετασεισμική ακολουθία μαζί με τον κύριο σεισμό ουσιαστικά συγκρότησαν μια υποδειγματική στην εξέλιξη σεισμική ακολουθία, η οποία βεβαίως τη λέω υποδειγματική και πολύ μου άρεσε, γιατί δεν υπήρχαν ζημιές, εντάξει. Σωστά, σωστά. Δεν είμαστε μαζοχητές. Κατανοητό. Απλά και μόνο επιστημονικά μας πρόσθεσε πάρα πολύ, γιατί επιβεβαιώθηκε το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο.